φροντίζει το κατοικίδιό σας ώστε να είναι υγιές και ευτυχισμένο. Ακολουθεί μερικές συμβουλές περί πίσης κατοικιδίων ώστε να εξασφαλίσετε ότι το φετινό καλοκαίρι θα είναι ευχάριστο τόσο για εσάς όσο και για το ζωάκι σας. Καλοπισμός. Νομίζετε ότι μόνο εσείς έχετε ανάγκη από κομματήριο. Κάνετε λάθος. Ειδικά στην Ελλάδα που οι θερμοκρασίες φτάνουν τους 40 βαθμούς το καλοκαίρι, ορισμένες πιο μαγιαρές ράτσες υποφέρουν και χρειάζονται επιπλέον φροντίδα. Σκυλάκια όπως τα λάσα, αψό ή τα σιχτζού, αλλά και γατούλες όπως οι αγκύρες και οι περσικές, χρειάζονται τακτικό βοηθισμό για να φύγει το νεκρό τρίχωμα που φράζει τους σπόρους και δεν αφήνει το δέρμα να αναπνεύσει. Επιπλέον, ένα καλό κούρεμα και ένα δροσιστικό μπανάκι θα βοηθήσει το ζωάκι σας να περάσει πιο εύκολα τον καύσωνα. Στο pet shop θα βρείτε βούρτσες και χτένες για κάθε είδους τρίχωμα και τις ειδικές βούρτσες που προλαμβάνουν την τριχόπτωση και δεν λερώνουν το σπίτι. Επιπλέον, η μεγάλη ποικιλία σε σαμπουάν, κολόνιες και είδη καλοπισμού θα κάνουν τον μπάνιο σας απόλαυση. Βόλτα. Η ζέστη κάνει τόσο εμάς όσο και για το ζωάκι μας να πληζόμαστε ελαφρώς. Οπότε, όπως εμάς μας τηλεπορούν τα στενά ρούχα και ξεσουάρ το καλοκαίρι, έτσι και το ζωάκι σας υποφέρει με το στενό λουρί και κολάρο που έχουμε το χειμώνα. Στην αγορά θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία με περιλέμια σκύλου και σαμαράκια επιστήθεια, ρυθμιζόμενο μεγέθος για άνετες και ευχάριστες βόλτες. Νερό. Το καλοκαίρι πρέπει και το ζωάκι μας να πίνει πολύ νερό προκειμένου να ενυδατωθεί σωστά και να μην κινδυνεύει από θερμοκληξία. Αν όμως λείπετε πολλές ώρες την ημέρα, πώς θα ξέρετε ότι το κατοικίδιό σας έχει νερό σπίτι? Σημαντικό ερώτημα, ακόμα πιο σημαντικές οι αποφάσεις που θα πάρετε. Φίλοι μου, τα λέμε με νέα tips, φιλάκια.